Λοιπόν, σε αυτό εδώ το tutorial θα δούμε ένα πολύ φοβερό πρόγραμμα, το Zotero, το οποίο είναι πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιογραφίας. Δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, δηλαδή μεταπτυχιακούς φοιτητές για παράδειγμα, υποψήφιους διδάκτορες ή γενικά οποιοδήποτε ερευνητή, και είναι πάρα πολύ χρήσιμο στο να τόσο να συλλέγουμε τη βιβλιογραφία μας από διάφορες βιβλιοθήκες, να την αποθηκεύουμε, δηλαδή να την έχουμε όλοι σε ένα σημείο μαζεμένη και να μπορούμε ανά πάση στιγμή να τρέξουμε και να διαβάσουμε ένα PDF, και να τη χρησιμοποιούμε, το πιο σημαντικό, να τη χρησιμοποιούμε σωστά μέσα στις εργασίες που κάνουμε. Δηλαδή με το σωστό τρόπο, σύμφωνα με το APA ας πούμε, το στυλ, σύμφωνα με το Harvard κλπ. Όλα αυτά γίνονται αυτόματα. Η διαδικασία δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολη και θα τη δούμε αμέσως τώρα. Για τη διευκόλυνσή σας έχω χωρίσει αυτό το tutorial σε κάποιες ενότητες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε κάτω στην περιγραφή του βίντεο, και να πάτε κατευθείαν, αν θέλετε, άμεσα πατώντας πάνω στο χρόνο, στην ενότητα που σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε όλα αυτά. Ας ξεκινήσουμε πρώτα να εγκαταστήσουμε το Zotero. Πάμε λοιπόν και ψάχνουμε για Zotero. Και πάμε στην ιστοσελίδα του. Βλέπουμε εδώ κιόλας γράφει την προφορά του, την Zotero. Το Zotero είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα, είναι ελεύθερο. Αυτό δεν σημαίνει ότι στερείται δυνατοτήτων από άλλα παρόμοια προγράμματα. Ίσα-ίσα είναι ένα από τα καλύτερα προγράμματα διαχείρισης βιβλιογραφίας που υπάρχουν. Και κυκλοφορεί, είναι multi-platform, δηλαδή και για Mac και για Windows και για Linux, οπότε ό,τι λειτουργό και να έχετε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Οπότε πάμε κατευθείαν να το κατεβάσουμε. Και είναι και στα ελληνικά όπως θα δείτε. Όπως θα δείτε μπορεί να πάρεις είτε το plugin για Firefox είτε τη standalone έκδοση, δηλαδή το κανονικό πρόγραμμα. Θα κατεβάσουμε αυτό. Και επίσης σου λέει ότι μπορείς να επιλέξεις και τι περιηγητή έχεις, Firefox, Chrome ή Safari, και να εγκαταστήσεις και το αντίστοιχο plugin. Εγώ θα επιλέξω το Firefox που είναι από την αρχή και θα το κατεβάσω. Κατέβηκε το πρόγραμμα, οπότε πάμε να το τρέξουμε. Μη φοβάστε γενικά την εγκατάσταση στα προγράμματα ανοιχτού κώδικα. Δεν έχουν adware και τέτοια πράγματα μέσα καθόλου, οπότε μη σας ανησυχεί αυτό, ούτε ιούς κλπ. Είναι εγγυημένα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν την εγκατάσταση, κρατάμε τις προεπιλογές, δεν μας πειράζει. Τώρα εμένα μου λέει upgrade γιατί το έχω ήδη εγκατεστημένο. Πατάμε εδώ και γίνεται η εγκατάσταση κανονικά, δεν υπάρχει θέμα τώρα. Θα την προχωρήσω. Και ας πούμε ότι εγκαταστάθηκε τώρα το πρόγραμμα και πάμε να το ανοίξουμε. Λοιπόν, τώρα εγώ έχω ήδη κάποια βιβλιογραφία μέσα περασμένη. Θα σας δείξω μία γρήγορη περίπου το περιβάλλον του, πώς είναι. Υπάρχει στα αριστερά εδώ ένα πλαϊνό πάνελ που είναι η βιβλιοθήκη που έχουμε μαζί με διάφορους φακέλους που συνήθως μπορεί να είναι οι διάφορες εργασίες που έχουμε. Ας πούμε, εγώ τώρα είμαι στην εργασία Wikipedistes. Μια εργασία που κάναμε στο μεταπτυχιακό για τη Wikipedia. Και εδώ είναι τα διάφορα άρθρα που έχω διαβάσει, που έχω μαζέψει, συγγνώμη. Θα δείτε και ότι έχουν και διαφορετικά εικονίδια που συμβολίζει ότι είναι και διαφορετικός τύπος άρθρου. Δηλαδή, αυτό για παράδειγμα είναι βιβλίο. Κάνοντας κλικ απάνω σε ένα από αυτά, βλέπουμε δεξιά και διάφορες πληροφορίες. Δηλαδή, γράφει πρώτα τι τύπος πηγής είναι. Το συγκεκριμένο είναι άρθρο από επιστημονικό περιοδικό, journal article. Έχει τον τίτλο του, έχει το συγγραφέα ή περισσότερους αν υπάρχουν, έχει το abstract που είναι πολύ σημαντικό, οπότε μπορούμε κατευθείαν
από εδώ να τσεκάρουμε το abstract και να βρούμε κατευθείαν το άρθρο που θέλουμε και έχει και τα άλλα τα στοιχεία. Τώρα, όλα αυτά τα στοιχεία που βλέπετε εδώ πέρα δεν τα έχουμε περάσει εμείς με το χέρι, αλλά τα έχουμε πάρει απευθείας μέσα από, από τη βιβλιοθήκη. Οι βιβλιοθήκες πάντα σου παρέχουν ένα πακετάκι, ένα αρχιάκι που έχει όλα τα στοιχεία, τα μεταδεδομένα δηλαδή ενός άρθρο, και έρχεσαι και τα περνάς κατευθείαν μέσα στο Zotero. Θα το δούμε αυτό αμέσως τώρα. Ας δούμε λίγο ακόμα το περιβάλλον. Εδώ κάτω έχει όλες τις λέξεις κλειδιά που αναφέρονται στα διάφορα άρθρα που έχουμε μαζέψει. Επίσης, ένα άρθρο μπορούμε να βάλουμε και προσωπικές σημειώσεις άμα θέλουμε. Σου γράφει και τις ετικέτες, δηλαδή τις λέξεις κλειδιά. Στο συγκεκριμένο δεν έχει. Εδώ έχει, ας πούμε. Μπορείς να ορίσεις και κάποιο σχετικό, ότι αυτό το άρθρο σχετίζεται με ένα άλλο, ώστε να έχεις ένα σύνδεσμο να πηγαίνεις κατευθείαν. Και λίγο πολύ αυτό είναι. Το πιο ωραίο όμως είναι ότι μέσα εδώ είναι περασμένο κατευθείαν και το PDF με το ίδιο το άρθρο. Οπότε μπορούμε με διπλό κλικ, είτε εδώ είτε απευθείας όπως είναι κλειστό, ένα διπλό κλικ, να ανοίξουμε κατευθείαν και να δούμε το άρθρο μας. Να το διαβάσουμε και να το κλείσουμε. Αυτό είναι μια σημαντική. Δηλαδή ουσιαστικά το Zotero δεν είναι μόνο η διαχείριση των μεταδεδομένων μιας εργασίας, ώστε να τα βάλουμε σωστά σύμφωνα με το APA, ας πούμε, μες στην εργασία μας, αλλά είναι και μια βιβλιοθήκη. Κάτι αντίστοιχο με το Calibre, ας πούμε, για όσους ασχολούνται με e-books, που τα κρατάει μέσα. Πού τα κρατάει. Αυτό θα ήταν καλό να το ρυθμίσουμε από την αρχή πριν ξεκινήσουμε. Να πάμε να κάνουμε μερικές ρυθμίσεις πρώτα απ' όλα στο πρόγραμμα, δηλαδή μετά την εγκατάσταση. Να πάμε στα εργαλεία, βλέπετε είναι στα ελληνικά, έτσι. Προτιμήσεις. Και να πάμε στην ενότητα προχωρημένα, στο αρχείο και φάκελοι, στο σημείο που λέει θέση καταλόγου δεδομένων, για να επιλέξουμε και ένα φάκελο, γιατί πολλές φορές συνήθως δεν τα βάζουμε μες στα εγγραφά μου, αλλά τα βάζουμε στο σκληρό D. Περισσότεροι από εμάς αυτή την πρακτική χρησιμοποιούμε γενικά για όλα μας τα αρχεία, γιατί μπορεί να φορμάρουμε το σε κάποια στιγμή, έτσι. Οπότε καλό είναι να βρίσκονται σε ένα μέρος που δεν μας πειράζει. Πάμε λοιπόν και ορίζουμε εμείς ένα φάκελο όποιον θέλουμε. Εγώ έχω βάλει το φάκελο D Zotero. Λοιπόν, η άλλη σημαντική ρύθμιση που πρέπει να κάνουμε είναι εδώ στην ενότητα εξαγωγή, που πρέπει να ορίσουμε ως προς τι θέλουμε να παρουσιάζει τη βιβλιογραφία, ως προς ποιο στυλ. Επειδή συνήθως το πιο διαδεδομένο είναι το APA, το American Psychological Association δηλαδή, επιλέγουμε αυτό. Μπορεί να βάλουμε κάποιο άλλο, ας πούμε το Chicago, ξέρω εγώ, το... δεν ξέρω τι άλλα έχει εδώ πέρα. Συνήθως το APA βέβαια χρησιμοποιούμε. Και επίσης, και ποια θα είναι η γλώσσα που θα χρησιμοποιείτε στις βιβλιογραφίες. Δηλαδή, αν έχουμε βάλει ελληνικά, θα λέει, ας πούμε, τάδε και τάδε. Ενώ αν έχουμε βάλει αγγλικά, θα λέει τάδε and τάδε. Έτσι. Από τη στιγμή που κάνουμε ελληνικές εργασίες, βέβαια θα το έχουμε στα ελληνικά. Αν θέλουμε όμως να δημοσιεύσουμε μια εργασία στα αγγλικά, θα πρέπει να έρθουμε εδώ και να το αλλάξουμε αυτό. Αυτά είναι τα βασικά που μας ενδιαφέρουν, που πρέπει να κάνουμε από την αρχή. Και πατάμε OK. Και μπορούμε να δούμε τώρα και άμεσα, έτσι για να πάρετε μία ιδέα, πώς χρησιμοποιούμε τη βιβλιογραφία σε ένα άρθρο. Είναι πάρα πολύ απλό. Σε μια εργασία που γράφουμε. Ας ανοίξουμε, ας πούμε, το LibreOffice. Λοιπόν, έχω ανοίξει εδώ τον επεξεργαστή κειμένου μου και έστω ότι εδώ πέρα είχαμε γράψει κάτι, έστω ότι έχουμε γράψει μία φράση, ξέρω, μία παράγραφο και θέλουμε να βάλουμε και την παραπομπή της. Ας πούμε αυτή εδώ. Πηγαίνουμε λοιπόν επεξεργασία και λέμε αντιγραφή παραπομπής. Και πάμε στο έγγραφό μας και την επικολλούμε. Να το. Μας βάζει κατευθείαν την παραπομπή όπως ορίζει το πρότυπο APA. Άμα είχαμε βάλει, ας πούμε, κάποιο άλλο πρότυπο, θα εμφανιζόταν αυτό λίγο διαφορετικά. Τώρα, έστω ότι έχουμε τελειώσει και θέλουμε να προσθέσουμε τώρα και τη βιβλιογραφία. Κοιτάξτε να δείτε πόσο απλό είναι. Ξαναπάμε στο Zotero. Επιλέγουμε όλη
τη βιβλιογραφία αυτής της εργασίας και πάμε εδώ αντιγραφή βιβλιογραφίας. Και πάμε στο επεξεργαστή κειμένο και την επικολλάμε. Ορίστε. Και έχει μπει η βιβλιογραφία σύμφωνα με την μορφή που ορίζει ο ΑΠΑ. Τώρα, αυτό φυσικά μπορούμε να το μορφοποιήσουμε και επιπλέον, σύμφωνα με τη ζητούμενη μορφή. Δηλαδή, ας το κάνω έτσι πολύ γρήγορα. Τι θέλει το ΑΠΑ? Καταρχάς διάστοιχο μόνο να είναι, να μην έχει κενά. Τι θέλει? Θέλει γενικά να έχει εσοχή μία ίντσα, δηλαδή 2,54 εκατοστά, αλλά θέλει η πρώτη γραμμή να εξέχει προς τα έξω, άρα μείον 2,54. Ορίστε. Τώρα αυτή είναι μια πλήρης βιβλιογραφία τύπου ΑΠΑ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς συλλέγουμε βιβλιογραφία για να την περάσουμε μέσα στο Zotero. Πάμε κατευθείαν λοιπόν στο Google Scholar και ψάχνουμε για και ψάχνουμε για Wikipedia. Έστω λοιπόν ότι αυτό το πρώτο άρθρο που βρήκαμε μας κάνει. Υποτίθεται ότι το έχουμε μελετήσει κλπ. Λοιπόν, εδώ πέρα η Google μας δίνει ένα link που λέει παράθεση. Πατώντας το αυτό, μας βγάζει την παράθεση με διάφορους τρόπους, αλλά σου δίνει από κάτω και έξτρα links για να το κατεβάσεις αυτό σαν αρχείο και να το περάσεις μέσα στο πρόγραμμά σου. Λοιπόν, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε την παράθεση τύπου RefMan ή Reference Manager, πιο ολοκληρωμένα. Είναι αρχεία τύπου RIS, θα το δείτε αυτό, και είναι αυτά τα οποία είναι συμβατά με το Zotero. Καμιά φορά μπορεί άλλος να μας δίνει και κατευθείαν για Zotero, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί διαχειριστές βιβλιογραφίας. Λοιπόν, εσείς να θυμάστε το RefMan Reference Manager. Λοιπόν, κάνουμε κλικ εδώ. Βλέπετε, είναι ένα αρχείο που έχει επέκταση RIS. Ωραία. Και πάμε και το αποθηκεύουμε, ας πούμε, εκεί που όπου να είναι. Λοιπόν, τώρα που το κατεβάσαμε, πάμε στο Zotero να το περάσουμε μέσα. Πάμε λοιπόν αρχείο εισαγωγή, πάμε στις λήψεις, επιλέγουμε αυτό το αρχείο που κατεβάσαμε, το RIS, και να το κατευθείαν το πέρασε μέσα. Προσέξτε, το βάλα σε ένα δικό του φάκελο που τον ονόμασε Scholar, αλλά να το εδώ, μπορούμε να δούμε όλα τα δεδομένα αυτού του αρχείου. Βλέπουμε εδώ ότι έχει και το όνομα του δημιουργού, το έτος, τα βασικά στοιχεία. Βέβαια παρατηρούμε ότι εδώ απουσιάζει το abstract. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί για κάποιο λόγο δεν περιέχεται μέσα εκεί το abstract. Το abstract καλό είναι γενικά να το έχουμε μέσα, γιατί πολλές φορές μετά όταν ξανακοιτάμε τη βιβλιογραφία θέλουμε πολύ γρήγορα να εντοπίσουμε κάποια στοιχεία. Οπότε, αν δεν μας το δίνει κατευθείαν μέσα από αυτό το αρχιάκι με τα δεδομένα, καλό είναι να ψάξουμε να το βρούμε και να το περάσουμε μόνοι μας. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, εδώ λέει, ας πούμε, όλες οι 30 εκδοχές. Έτσι, μπορούμε να ανοίξουμε να δούμε ποιες βιβλιοθήκες το παρέχουν, γιατί στην ουσία το Google Scholar δεν είναι βιβλιοθήκη, είναι μια μεταβιβλιοθήκη. Δηλαδή, απλά μαζεύει όλες τις βιβλιοθήκες οι οποίες το φιλοξενούν. Βλέπω εδώ, ας πούμε, το δεύτερο, ότι είναι από το ACM, την πασίγνωστη βιβλιοθήκη, οπότε ανοίγω το δεύτερο. Και εδώ μας έχει το abstract. Οπότε μπορώ να πάρω το abstract από εδώ και να πάω να το περάσω με το χέρι. Οπότε πάω εδώ στο άρθρο που έχω εντοπίσει και εδώ κάνω στο abstract, επικόλληση και έχει περαστεί. Τώρα, το θέμα είναι ότι χρειάζομαι και το ίδιο το PDF. Αυτό είναι ακόμα πιο εύκολο. Αν ξαναπάμε στην αρχική σελίδα του Google Scholar, βλέπουμε ότι το Google Scholar γενικά όταν το PDF είναι διαθέσιμο, στο δίνει. Προσέξτε πόσο απλό είναι αυτό που θα κάνω. Πάω και πιάνω το link του PDF από εδώ.
το σέρνω, πάω στο Zotero, μπαίνω μέσα και πάω και το πετάω πάνω εδώ και περιμένω. Αυτός τώρα το κατεβάζει το PDF. Α, το βάλα ξεχωριστά, δεν πειράζει, πάω και το πιάνω και το ρίχνω μετά για να μπει μέσα. Ορίστε. Και τώρα το PDF αυτό κατέβηκε και έχει μπει εδώ μέσα. Και πού βρίσκεται αυτό το PDF, ποιος είναι ο φυσικός του χώρος στο δίσκο, είναι εκεί στο φάκελο D, Zotero που ορίσαμε. Και μπορούμε να το δούμε αυτό και με ένα δεξί κλικ, εκεί που λέει Show File. Ορίστε, βλέπετε, βρίσκεται μέσα, έχει φτιάξει ένα δικό του φάκελο με κωδική ονομασία και βρίσκεται μέσα στο φάκελο Zotero. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί αν εγώ αύριο αποφασίσω να κάνω format τον υπολογιστή ή να περάσω από τα Windows σε Linux, για παράδειγμα, οτιδήποτε, πάω και παίρνω απλά όλο το φάκελο αυτόν Zotero, τον περνάω στον καινούριο υπολογιστή, εγκαθιστώ πάλι το Zotero, του λέω ότι αυτός είναι ο φάκελος και κατευθείαν θα μου βρει όλη τη βιβλιογραφία που είχα από παλιά. Άρα θα είναι όλα μαζεμένα. Άρα, άμα θέλουμε να παίρνουμε backup τη βιβλιογραφία μας, αρκεί και μόνο να παίρνουμε backup το φάκελο Zotero. Τίποτα άλλο. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ απλό λοιπόν. Και έτσι έχουμε εδώ πέρα τώρα κατευθείαν και όλα τα στοιχεία που θέλουμε για να τα περάσουμε στην εργασία, αλλά έχουμε και το ίδιο το άρθρο, το οποίο με ένα απλό, με ένα διπλό κλικ ανοίγει και μπορούμε να το διαβάσουμε. Μπορούμε να δούμε και κάποιο ακόμα παράδειγμα από κάποια άλλη βιβλιοθήκη. Δηλαδή, έστω για παράδειγμα, ότι δεν είχαμε πάει μέσω του Google Scholar, αλλά έστω ότι με κάποιο τρόπο είχαμε βρεθεί απευθείας μέσα στην ACM. Έτσι. Θα δείτε λοιπόν εδώ πέρα, γενικά χρειάζεται λίγο ψάξιμο, αναλόγως σε ποια βιβλιοθήκη είμαστε, χρειάζεται λίγο ψάξιμο να εντοπίσουμε πού μας δίνει τις βιβλιογραφικές αναφορές για να τις κατεβάσουμε. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι λέει Export Formats. Γενικά ψάχνουμε μια τέτοια λέξη, Export, Bibliography κλπ. Και βλέπουμε ότι δεν μας δίνει το ρεύμα που είχαμε πει, μας δίνει άλλα. Γενικά το Zotero είναι συμβατό με τα περισσότερα από αυτά, οπότε δεν πειράζει. Μπορούμε δηλαδή να κατεβάσουμε το BibTeX, ας πούμε. Κάνουμε κλικ εδώ, ανοίγει μια σύντομη περιγραφή, πατάμε Download και το αποθηκεύουμε. Και με την ίδια διαδικασία μπορούμε αυτό εδώ το αρχείο να το εισαγάγουμε κατευθείαν στο Zotero. Αρχείο, εισαγωγή, το bib τώρα είναι το αρχείο. Και ήρθε και μου το πέρασε, βλέπετε, σε ένα δικό του καινούριο φάκελο, είναι άλλο αυτό και άλλο το άλλο. Για να το οργανώσουμε τώρα και λίγο. Καταρχάς, να το σβήσουμε αυτό, δεν μας χρειάζεται. Το επιλέγουμε και πατάμε κατευθείαν delete. Και σβήνουμε όλο το φάκελο και το περιεχόμενό του. Και ήμασταν εδώ τώρα. Αυτό είναι που είχαμε κατεβάσει. Τώρα αυτό μπορούμε να το βάλουμε κατευθείαν μέσα στο φάκελο Wikipedistές. Το πιάνουμε δηλαδή όπως είναι, το σέρνουμε και προσέξτε λίγο, δεν το έχω αφήσει ακόμα το κλικ του ποντικιού. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα συν που λέει ότι θα κάνει αντίγραφο. Εγώ δεν θέλω να κρατήσω αντίγραφο σε ένα φάκελο Scholar, οπότε πατάω και το Shift και τώρα θα κάνει η μεταφορά. Δηλαδή με Shift και μεταφορά το αφήνω. Και τώρα μεταφέρθηκε στο φάκελο Wikipedistές και έφυγε από το Scholar. Οπότε αυτός ο φάκελος ήταν προσωρινός, τον σβήνω με delete. Και αν πάμε στο Wikipedistές, ορίστε το άρθρο μας αυτό, το Computing Semantic Relatedness, ούτε που πρόσεξα τι έγραφε. Λοιπόν, ορίστε εδώ το άρθρο μας, εδώ πέρα βρίσκεται και το PDF και το ίδιο ισχύει και στα άλλα που έχουμε μαζέψει. Ας δούμε άλλο ένα παράδειγμα. Έστω ότι είμαστε στο Springer και ψάχνουμε κατευθείαν από εκεί, γιατί σε αυτή τη βιβλιοθήκη μας παρέχει πρόσβαση στο πανεπιστήμιο μας. Έστω λοιπόν ότι έχουμε πάει στο Springer και έχουμε βρει ένα άρθρο που μας ενδιαφέρει. Πάλι εδώ πρέπει να ψάξουμε τη σελίδα να βρούμε πού μας παρέχει το αρχείο με τα μεταδεδομένα. Βλέπουμε εδώ που λέει Reference Tools, που λέει Export Citation, οπότε κάνουμε κλικ εδώ. Και κοιτάξτε τι ωραία. Λέει citation without abstract. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Μας λέει κατευθείαν, δηλαδή δεν στο δίνω το abstract. Δεν πειράζει, το βάλουμε με το χέρι. Άλλες βιβλιοθήκες σου δίνουν και το abstract, άλλες δεν στο δίνουν μέσα στο αρχείο.
Για να δούμε λοιπόν τι επιλογές έχουμε. Ορίστε, θα πάρουμε το ρις. Όλα αυτά το ίδιο είναι βασικά. Όποιο και να πάρουμε θα το διαβάσει. Πάρουμε ένα στην τύχη λοιπόν. Και βλέπουμε ότι το αρχείο είναι αυτό. Αποθήκευση. Και πάμε κατευθείαν στο ζωτέρο. Αρχείο, εισαγωγή. Αυτό το αρχείο, το περίεργο όνομα. Ορίστε. The distorted mirror of Wikipedia. Τι λείπει μόνο? Το abstract. Το οποίο μπορούμε να πάμε κατευθείαν και να το πάρουμε. Από εδώ με το χέρι. Αντιγραφή. Πάμε εδώ στο abstract. Paste. Ορίστε, τώρα το έχουμε αυτό. Α, ένα καλό είναι ότι ο Springer μας μετέφερε και τις λέξεις κλειδιά του άρθρου. Και τώρα φυσικά, άμα θέλουμε να περάσουμε και το άρθρο, μπορούμε να το περάσουμε κατευθείαν από εδώ. Σας έδειξα τον τρόπο του drag and drop, αλλά μπορούμε να το βάλουμε και με το χέρι ως προσθήκη προσαρτήματος. Δηλαδή μπορεί να έχουμε ένα αρχείο, να το έχουμε κατεβάσει και να το κάνουμε attached. Και θα το περάσει μέσα στη βιβλιοθήκη. Με την ίδια διαδικασία λοιπόν μπορούμε να πάμε σε διάφορες βιβλιοθήκες και απλά θα πρέπει να ψάχνουμε πολύ προσεκτικά να δούμε πού μας δίνει ένα αρχείο RIS, ένα αρχείο BIB, ένα αρχείο κάτι για χρήση από ένα διαχειριστή βιβλιογραφίας. Ας δούμε τώρα, το σβήσω και αυτό, δεν μας χρειάζεται. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να περάσουμε και κάτι εντελώς με το χέρι. Που είναι πολύ χρήσιμο. Γιατί μπορεί παραδείγματος χάρη να έχουμε βρει ένα άρθρο από ένα blog. Πώς θα το περάσουμε στην εργασία σαν αναφορά. Έχουμε λοιπόν βρει εδώ πέρα, έστω ότι έχουμε βρει μια δημοσίευση από ένα blog κάποιου του Aaron Schwartz. Έτσι, το 2006, με τίτλο Making More Wikipedians. Και θέλουμε αυτό να το περάσουμε. Αυτό δεν είναι κάτι στάνταρ που θα το βρεις μέσα σε μία βιβλιοθήκη. Πρέπει να το περάσουμε με το χέρι. Πάμε λοιπόν, ας πάρουμε ας πούμε τον τίτλο για αρχή. Κάνουμε λοιπόν αντιγραφή. Και πάμε εδώ πέρα και πατάμε εδώ στο συν το βελάκι να περάσουμε τον τύπο. Μας προτείνει αυτός κάποια τα πιο δημοφιλή, δηλαδή μπορεί να είναι blog post, μπορεί να είναι forum post. Έτσι, μπορεί να είναι από εγκυκλοπαίδεια, δηλαδή αν θέλουμε να περάσουμε από την Wikipedia θα χρησιμοποιήσουμε αυτό. Και εδώ πέρα στα περισσότερα, μας έχει βέβαια όλες τις πιθανές αναφορές που δέχεται το app. Λοιπόν, λέμε εμείς λοιπόν ότι είναι blog post. Οπότε πάμε κατευθείαν εδώ πέρα και περνάμε τον τίτλο. Και μετά πρέπει να περάσουμε το όνομα και το επίθετο του συγγραφέα. Δηλαδή είναι, μπορώ να το γράψω και με το χέρι πιο απλό, επώνυμο λοιπόν, Schwartz, ωραία, και μικρό Aaron, ωραία. Abstract εδώ δεν έχουμε να βάλουμε, δεν μας δίνει δηλαδή. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να βάλουμε σαν ημερομηνία. Ό,τι και να βάλουμε θα το καταλάβει. Οπότε εγώ βάζω 2006. Απλά βλέπουμε εδώ ότι βγάζει και ένα Y year. Οπότε σημαίνει ότι το αναγνώρισε. Ότι πρόκειται για έτος. Σίγουρα θα πρέπει να περάσουμε το URL. Άρα πάμε να πάρουμε το URL. Αντιγραφή. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να περνάμε και χειροκίνητα τις αναφορές μας. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα μερικές μαγιές που μπορούμε να κάνουμε με το Zotero και να κάνουμε ακόμα πιο εύκολη τη δουλειά μας. Αυτό γίνεται γιατί υπάρχουν κάποια πρόσθετα που παρέχει το Zotero τόσο για τους επεξεργαστές κειμένου όσο και για τους περιήγητες στο διαδίκτυο. Δηλαδή και για να παίρνουμε πιο εύκολα τις αναφορές απευθείας από τον περιηγητή και για να τις περνάμε πιο γρήγορα στον επεξεργαστή. Όχι ότι αυτό που κάναμε είναι δύσκολο, εμένα μου φαίνεται πολύ πιο απλό βασικά αυτό που κάναμε, αλλά στα δούμε λίγο και αυτά επί τροχάδιν. Λοιπόν, πάμε πρώτα να δούμε
πώς θα συλλέγουμε από τον περιηγητή. Λοιπόν, πάμε στο Firefox, έτσι. Έστω λοιπόν, ανοίγω εδώ μια άλλη πηγή, ένα βιβλίο στην προκειμένη, ανοίγει στο Google Books. Λοιπόν, υπάρχει ένα ειδικό plugin λοιπόν που μπορείτε να το δείτε εδώ πέρα, που έχει ένα ζήτα, το οποίο λογικά εγκαθίσταται αυτόματα με την, και ενεργοποιείται δηλαδή αυτόματα με την εγκατάσταση του Zotero. Αν δεν έχει εγκατασταθεί αυτόματα, πρέπει να πάμε στα πρόσθετα φυσικά του Firefox ή του Chrome ή ό,τι έχουμε και να σιγουρευτούμε ότι είναι ενεργοποιημένο. Εντάξει. Και αν δεν είναι, να το ενεργοποιήσουμε. Άπαξ και το κάνουμε αυτό μετά. Μετά μπορούμε να ανοίξουμε το Zotero κατευθείαν μέσα από το Firefox. Πατάω εδώ, αλλά μου βγάζει ένα μήνυμα που μου λέει ότι δεν μπορεί να τρέχει και τα δύο, δηλαδή και τη standalone έκδοση και την έκδοση ως plugin. Οπότε απλά πρέπει να κλείσω το standalone. Α, ναι, συγγνώμη. Μου βγάζει λοιπόν ένα μήνυμα και μου λέει ότι πρέπει να κάνω επανεκκίνηση το Firefox, αφού τα έχω κλείσει όλα. Λοιπόν, έκανα επανεκκίνηση στο Firefox, ξανανοίγω τη σελίδα, οπότε τώρα πατάω εδώ το ζήτα και τι παρατηρούμε, ότι ανοίγει κανονικά το Zotero μέσα στο ως πάνελ, ας πούμε, μέσα στο Firefox. Οπότε, μπορώ λοιπόν απευθείας να το δουλέψω από εδώ κανονικά όπως το δουλεύαμε και στη standalone έκδοση και μπορώ επίσης από εδώ να περάσω αυτό το βιβλίο που λέει Wikipedia, Blogs, Wikipedia, Second Life κλπ. Έτσι. Και λέει, ας πούμε, Save to Zotero using Google Books, using embedded metadata. Θα βάλω λοιπόν το πρώτο, γιατί το έχει αναγνωρίσει ότι είναι Google Books. Αντίστοιχα την ίδια διαδικασία θα κάναμε και σε μια άλλη βιβλιοθήκη. Το πατάω λοιπόν και λέει ότι το σώζει μέσα στο Wikipedistes. Προσέξτε, και abstract έβαλε και όλα. Ορίστε, να το, έτοιμο. Και από κάτω μου έχει προσθέσει εσωτερικά σας συνημμένο το link για αυτή τη σελίδα. Αν εγώ είχα ολόκληρο το PDF, βέβαια θα μπορούσα να το περάσω κανονικά με drag and drop ή με δεξί κλικ προσθήκη προσαρτήματος και attached store copy, έτσι, αποθηκευμένου αντιγράφου. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο γρήγορο να τα περνάμε έτσι, δηλαδή σερφάρουμε στο δίκτυο, αυτό μπορώ να το κλείσω τώρα και το σερφάρουμε στο δίκτυο, όταν βρίσκουμε κάτι, πατάμε κατευθείαν από εδώ save, τελείωσε και μπήκε μέσα. Α, και κάτι ακόμα βέβαια πολύ σημαντικό που θέλω να πω εδώ είναι ότι μου το περνάει και κατευθείαν μέσα στο φάκελο Wikipedistes στην προκειμένη, δηλαδή εκεί που δουλεύω. Δεν μου δημιουργεί ένα καινούριο φάκελο και να πρέπει να το μεταφέρω και με το χέρι. Άρα, σαφέστατα είναι πολύ καλή λύση αυτή. Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλα. Έχω ανοίξει το OpenOffice, που το χρησιμοποιώ συχνά, και εδώ υποτίθεται ότι έχω γράψει και το κείμενό μου και παρατηρούμε ότι υπάρχει μία γραμμή εργαλείων, έτσι, που λέγεται Zotero, την οποία μπορώ να την κολλήσω και εδώ πέρα, άμα θέλω. Λοιπόν, το πρώτο κουμπάκι λοιπόν λέει Insert Citation, δηλαδή παραπομπή. Εδώ λοιπόν που είμαι, κατευθείαν πατάω το κουμπάκι, στο τέλος του κειμένου δηλαδή. Μας λέει εδώ, μας βγάζει ένα μήνυμα που λέει ότι δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με το Zotero. Σιγουρευτείτε ότι είτε η Firefox έκδοση, είτε η standalone είναι ανοιχτή. Και ξαναδοκιμάστε. Άρα λοιπόν έπρεπε να έχω ανοίξει το πρόγραμμα. Λοιπόν, εγώ ήρθα και άνοιξα την standalone έκδοση τώρα για να μπορέσει να λειτουργήσει. Συστήνω να ανοίξετε αυτή και όχι το Firefox, γιατί με το Firefox μπορεί να μην το αναγνωρίσει καλά. Ερχόμαστε πάλι εδώ, πατάμε το Insert Citation και τώρα μας το βλέπει. Και σου λέει τι θες, ΑΠΑ, ωραία. Ελληνικά, OK. Και OK. Και ξεκινάει την προσθέτηση. Το προσθέτει σε ένα πεδίο και τώρα πρέπει να ψάξουμε. Δηλαδή, ποιο ήταν αυτό που είχαμε βρει το τελευταίο, ήταν blogs, κάτι. Να το, blogs, Wikipedia. Κατευθείαν με το που ξεκίνησα να γράφω, μου το εντόπισε. Οπότε, τη βρήκα τη βιβλιογραφική μου αναφορά, τέλειωσε. Πατάω enter, τέλειωσε. Μπήκε. Εδώ θέλει ίσως και ένα κενό. Εδώ και μια τελεία στο τέλος. Παρατηρείτε ότι αυτό εδώ είναι πεδίο. Πολύ απλό λοιπόν να περνάμε κατευθείαν ενώ συγγράφουμε την εργασία μας, να περνάμε τις αναφορές. Για να δούμε τώρα πώς βάζουμε
και τη βιβλιογραφία. Πάλι πολύ απλά, υπάρχει εδώ το Insert Bibliography, το πατάμε και κατευθείαν δεν κάναμε τίποτα εδώ πέρα. Με το που το πατήσαμε, ό,τι είχαμε χρησιμοποιήσει σαν αναφορά μας το έβγαλε κατευθείαν σε βιβλιογραφία και μάλιστα με τη μορφοποίηση του ΑΠΑ, δηλαδή με την αντίστροφη εσοχή, με την εξοχή δηλαδή, που βγαίνει το όνομα του συγγραφέα πιο έξω και τα υπόλοιπα πάνε πιο μέσα. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ γελίο αυτό. Για να το δούμε αυτό επί Τροχάδιν και στους άλλους επεξεργαστές κειμένου. Λοιπόν, πάμε στο LibreOffice τώρα, το οποίο εγώ να σας πω το χρησιμοποιώ περισσότερο, κυρίως χρησιμοποιώ αυτό παρά το OpenOffice, γιατί είναι μια εξέλιξη ουσιαστικά του OpenOffice και είναι από μια ελεύθερη κοινότητα και όχι από μια εταιρεία. Βρίσκεται και μια εκδόση μπροστά δηλαδή από το OpenOffice. Εδώ πέρα δεν βλέπουμε εκ πρώτης όψεως κάποια γραμμή εργαλείων που να αναφέρεται στο Zotero. Και αυτό ο λόγος είναι γιατί δεν το έχει ενεργοποιήσει το πρόσθετο, αλλά το έχει περάσει. Οπότε πρέπει να πάμε στα εργαλεία, στο διαχειριστή επεκτάσεων και στο κάτω μέρος των εργαλείων βλέπουμε ότι υπάρχει το Zotero, έτσι, το οποίο είναι γκρι, είναι απενεργοποιημένο. Άρα πρέπει να το κάνουμε ενεργοποίηση. Και το ενεργοποίηση. Λοιπόν, στη συνέχεια χρειάζεται να κάνουμε μια επανεκκίνηση του LibreOffice για να ενεργοποιηθεί το πρόσθετο. Οπότε βλέπουμε τώρα ότι έχει εμφανιστεί η γνωστή εργαλειοθήκη που είχαμε και πριν, οπότε η διαδικασία και εδώ είναι ακριβώς η ίδια. Δηλαδή πατάμε εισαγωγή παραπομπής, ανοίγει πάλι το παράθυρο του τύπου παραπομπής και κανονικά γράφουμε πάλι λέξη κλειδιά, βρίσκουμε αυτό που θέλουμε και τελειώσαμε. Και το ίδιο και με εισαγωγή βιβλιογραφίας. Να το. Για να το δούμε και στο Word. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Word. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια εργαλειοθήκη απευθείας που λέγεται Zotero, που είναι πάλι η ίδια. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το δείξουμε αναλυτικά. Πάλι και εδώ κάνουμε τα ίδια πράγματα. Βάλαμε την παραπομπή. Για να βάλουμε και τη βιβλιογραφία. Ορίστε και η βιβλιογραφία. Πολύ απλό. Αυτό λοιπόν ήταν το Zotero. Ελπίζω να ήταν κατανοητά αυτά που είπα, ελπίζω να σας βοηθήσουν. Μπορεί να είπα πολλά, αλλά ήθελα να καλύψω όλες τις περιπτώσεις και του Word και του Office. Φυσικά δεν μπορούσα να τις καλύψω όλες, γιατί υπάρχουν άπειρες βιβλιοθήκες συγγραμμάτων στο ίντερνετ. Οπότε κάθε μία μπορεί να μας δίνει το citation, να μας το δίνει γενικά, δηλαδή τις βιβλιογραφικές πληροφορίες να μας τις δίνει σε κάποια γωνίτσα, να μην τη βλέπουμε εύκολα. Νομίζω με μια δοκιμή το βρίσκεται. Άπαξ και το βρείτε για τη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη που χρησιμοποιείτε, μετά θα το θυμάστε, ας πούμε. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Γενικά εγώ είμαι ενθουσιασμένος με αυτό το πρόγραμμα. Έχει κάποια μικροπροβληματάκια, αλλά το καλό με τα προγράμματα ανοιχτού κώδικα είναι ότι τα προβλήματα λύνονται γρήγορα. Ένα θέμα, ας πούμε, που εντόπισα είναι ότι αν στον τίτλο, δηλαδή εδώ πέρα, αν υπάρχουν εισαγωγικά ή τόνοι, γενικά δηλαδή αν βρίσκεται ο τίτλος μέσα σε εισαγωγικά, αν ξεκινάει δηλαδή με εισαγωγικά, εκεί μπλοκάρει το πρόγραμμα. Δεν μπορούμε δηλαδή να το κάνουμε τίποτα. Οπότε η λύση είναι άμα σας τύχει τέτοια, δηλαδή να είναι κάπως έτσι για παράδειγμα. Αυτό. Αν σας τύχει κάτι τέτοιο λοιπόν, θα πάτε εδώ πέρα στον τίτλο και θα κάνετε edit και θα το σβήσετε. Είναι πάρα πολύ απλό. Φυσικά μπορείτε να προσθέσετε και άλλες πληροφορίες άμα θέλετε, ό,τι νομίζετε ότι σας χρειάζεται. Προσωπικές σημειώσεις είναι καλό να βάζετε βέβαια. Ας βάλουμε καμία. Μπορεί να τις μορφοποιήσουμε κιόλας. Τι να γράψουμε εδώ πέρα. Πολύ καλό άρθρο. Ναι, ορίστε. Βάλαμε και μία σημείωση. Ωραία. Α, το βάλε. Βάλαμε και μία σημείωση, την έβαλε εδώ πέρα. Οπότε μπορούμε να βάλουμε φυσικά και εδώ πέρα, κοιτάξτε λίγο, και εδώ μπορούμε να βάλουμε σημειώσεις, δηλαδή σε ένα PDF, να βάλουμε κάποιες παρατηρήσεις που θέλουμε. Γενικά ψάξτε το, είναι ενδιαφέρον και όπως σας είπα είναι ανοιχτού κώδικα, οπότε είναι ένα πρόγραμμα ελεύθερο, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε χωρίς καμία υποχρέωση από την πλευρά σας και χωρίς να ξοδέψετε χρήματα βέβαια. Αυτό σε συνδυασμό με το OpenOffice ή με το LibreOffice ας πούμε, θα κάνει τη ζωή σας πολύ πιο εύκολη και με το Firefox. Αυτά. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.